Τι κάνετε, κυρία Παγώνη, πώς είστε? Τι καλησπέρα, κυρία Παγώνη. Συγκινητικά καλά, εσείς? Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είστε? Στούντιο. Υπέρλαμπρη και υπέρκοψε όπως πάντα σας βλέπω. Μια χαρά. Μπα. Και με κέφι. Γιατί δεν είναι? Γιατί? Εντάξει, το παλεύουμε. Όλοι. Και κέφι υπάρχει. Υπάρχει, εντάξει. Ανάλογα με την περίπτωση. Ανάλογα με την περίπτωση. Κατά... Δεν μπορούμε να λέμε ότι συνέχεια έχουμε κέφι, εντάξει. Γιατί η κυρία Παγώνη είχε ακουστεί για διάφορα προσπαθούμε. Πράγματα. Το προσπαθούμε, ναι. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα πού είμαστε με το κορονοϊό και την γρήπη, τι κάνουμε? Λοιπόν, ο κορονοϊός γιατί εδώ τον έχουμε είναι. Αφήσει πίσω μας, έτσι δεν είναι. Δεν πειράζει, μην το δεν ασχολείται κανένα. Λοιπόν, εδώ είναι πάντως, υπό παραλλαγές εδώ είναι. Απλώς δεν έχουμε τόσο πολλά περιστατικά. Όπως είχαμε παλιά, έχουν πολύ μειωθεί και οι νοσηλείες στα νοσοκομεία και οι ασθενείς που είναι για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι, αυτό ναι. Που έχει σημασία τώρα και αρχίζουμε λίγο φοβόμαστε, είμαστε επιφυλακτικοί και προχωρούμε, είναι επειδή Νοέμβρη-Δεκέμβρη ξεκινάει η γρήπη. Αρχίζουμε λοιπόν, ενημερώνουμε είχε ότι τέλος Οκτώβρη γρήπη, είχαμε αρκετά περιστατικά, αλλά δεν είναι η πρώτη χρονιά που είχαμε περιστατικά γρήπης. Τα είχαμε ξεχάσει τη γρήπη επειδή φορούσαμε 2 χρόνια τις μάσκες. Σωστό. Τώρα οι μάσκες βγήκανε, επομένως η γρήπη θα είναι στο προσκήνιο. Άρα τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη κάνουμε τους εμβολιασμούς για τα 1+1. Ούτως ώστε στο μεγάλο πικ που θα είναι Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη να είμαστε πανέτοιμοι. Η ερώτηση που κάνουν όλοι και να το διευκρινίσουμε είναι αν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο το επικαιροποιημένο με το εμβόλιο της γρήπης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούν να το κάνουν και την ίδια μέρα. Αλλά γιατί να μπει σε τέτοια διαδικασία και αν κάνεις και ένα μικροπυρετό και λοιπά να προβληματίσεις από τι έγινε και πώς έγινε, το αφήνεις, κάνεις τη μία μέρα το ένα και μετά από 2-3 μέρες κάνεις και το άλλο. Ναι. Δεν είναι. Τα επικαιροποιημένα όμως θα πούμε τώρα, ναι. Επειδή ήδη έχουν έρθει όλα και ξεκίνησαν τα ραντεβού και από προχθές ξεκίνησαν και οι εμβολιασμοί, έχουμε να πούμε ότι άνω των 60 που έχουν και υποκείμενα νοσήματα οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουν. Εάν έχουν νοσήσει θα πρέπει να περάσουν 3 μήνες. Και αν έχουν κάνει την αναμνηστική, πάλι πρέπει να περάσουν 3 μήνες για να κάνουν το επικαιροποιημένο. Αυτοί που είναι κάτω από 59, αν έχουν υποκείμενα νοσήματα, βεβαίως να το κάνουν. Ήδη στην Αμερική, να σας πω τώρα, έχουν ξεκινήσει. Θα έρθει και στο γενικό πληθυσμό, κυρία Παγώνη, κάποια στιγμή. Θα έρθει κάποια στιγμή, ναι. Και ελπίζουμε όλοι ότι κάνοντας το επικαιροποιημένο τώρα να κρατήσει μια χρονιά. Και να σταματήσουμε να λέμε κάθε 2 μήνες θα εμβολιαζόμαστε, κάθε 3, κάθε 5, γιατί ο κόσμος βαρέθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, γι' αυτό σας άκουσα. 2 πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Είπατε ότι έχουμε ξεχάσει να κάνουμε τεστ. Και σας ρωτώ, πρέπει να κάνουμε τεστ? Θα σας πω το εξής. Γιατί όντως δεν έχουμε κάνει τώρα. Φυσικά δεν έχουμε κάνει. Μόνο εμείς που είμαστε στα νοσοκομεία κάνουμε, γιατί εκεί φοβόμαστε είναι υψηλό το υγειακό φορτίο. Όταν πας κάπου που υπάρχει κόσμος πολλής, που δεν γνωρίζεις το περιβάλλον, δεν είναι η φούσκα η γνωστή με οικογένεια, με φίλους, που βγαίνεις κάθε Σαββατοκύριακο, βεβαίως καλό είναι να κάνεις ένα τεστ. Έχει σημασία. Δεν λέμε ότι κάθε μέρα όπως κάναμε παλιά. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησαν τα σχολεία, ξεκινάνε τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά είναι, σημαίνει κλεινόμαστε σε εσωτερικούς χώρους. Πρέπει να διατηρήσουμε και τις μάσκες σε κάποιους χώρους. Οι μάσκες σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, τη φοράμε. Πας στο νοσοκομείο, θα φορέσεις τη μάσκα. Εμείς δεν τη βγάζουμε τη μάσκα. Όχι, δεν μιλώ μόνο για τα νοσοκομεία. Μιλώ συναισθίαση, εκδήλωση. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα φορέσεις τη μάσκα. Πού ξέρεις ο διπλανός? Έχω έναν διάσημο εδώ. Όχι, τη φοράμε. Έχω έναν διάσημο εδώ που ρωτάει, δεν θα πω το όνομά του γιατί είναι και φίλος μας. Έκανε τον Ιούνιο 4η δόση. Με το επικαιροποιημένο, τι κάνω? Ιούνιο. Ναι. Οκτώβρη κάνει το επικαιροποιημένο. Οκτώβρη να μετά από 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες. Γι' αυτό μέτραγα. Μάλιστα, ναι, ναι. Ιούνιο το έκανε. Ναι. Μετά από 3 μήνες. Μετά από 3 μήνες να κάνει το επικαιροποιημένο. Όταν είναι πάνω από 60 θα το κάνει οπωσδήποτε. Μάλιστα. Γιατί έχουν, δεν έχουν, να σας πω τώρα τι γίνεται, το άνω των 60, γιατί έχουν αρχίσει και κάποιοι θίγονται με τις ηλικίες κλπ. Τι θίγονται? Άνω των 60, ναι. Σίγουρα δεν έχεις μόνο ένα υποκείμενο νόσημα. Έχεις κάτι άλλο. Έχεις, είσαι υπέρβαρος, είσαι καπνιστής. Αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αυτά είναι προδιαθεσικοί παράγοντες. Είναι παράγοντες που επιβαρύνουν την κατάσταση ενός οργανισμού. Επομένως, μπορεί να έχεις μια υπέρταση, ένα ζαχαροδιαβήτη, μπορεί να είσαι χρόνος υπέρβαρος, μπορεί να είσαι καπνιστής. Όλα αυτά είναι, μαζεύονται και είναι πολλοί παράγοντες μαζί. Που σημαίνει ότι ο οργανισμός μειώνεται η άμυνά του, δεν έχει τα αντισώματα που πρέπει να έχει μόλις μπει ο ιός να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει. Γι' αυτό φωνάζουμε οι άνω των 60. Πρέπει οπωσδήποτε. Όχι, δεν είναι θέμα ηλικιακό. Δεν είναι ηλικιακό, γιατί υπάρχουν και παρεξηγήσεις.